Κάτσε. Καλά, θα το μοντάρουμε ούτως ή άλλως. Όλα μονταρισμένα. Μην το γράψει αυτό το μονταρισμένο, όλο το μονταρισμένο. Ανάθεμα, κάνω το τελικό βίντεο, θα είναι τίποτα αληθινό. Θα είναι μοντάζ με λέξεις, ξέμπαρκες μας και βγάλουν νόημα. Hello. Αγιόν. Όμιτζι. Λοιπόν, βγήκε και άλλο τραγούδι από τους BTS. Είναι cover όμως. Τι cover? Είναι cover. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίχτηκε το 1995 από τρεις rapper. Τρεις. Έδειξα δύο, δεν πειράζει. Και το κάνανε cover. Αυτά τα παιδιά δεν σταματάνε. Δύο του μηνός τελείωσε το tour. Ρε, δεν θέλουν να ζήσουν. Τη Δευτέρα βγάλανε το cover. Και μέσα σε δύο μέρες βγάζετε και MV. Δηλαδή, με τρελάνεις. Αλλά θα δούμε πρώτα το logo, γιατί φτιάξαν καινούργιο logo. Ναι, πρώτα θα κάνουμε reaction για το logo. Και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να αλλάζουν και όνομα. Κάπου κάτι λένε, άκουσα. Πίσω στο logo κάπου φαίνεται. Δεν όχι, ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Anyways. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Κάτσε, έχουμε χαρτομάτια. Ναι, έχουμε και το logo να ξεκινήσουμε. Και επίσης το καινούργιο κάτι φαίνεται. Θα δούμε. Πρώτα ξεκινάμε με το logo. Ωραία. Ένα, δύο, τρία και πάμε! See there! Το new you want this. Βγάλανε και για μας. Συγγνώμη. Την γλυκούλη. Αυτό ήταν, κλείστο. Ναι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το λόγο. Φτιάξανε και για μας λόγο. Ρε, we love you. Ήταν σαν intro για ταινία, ρε φίλε, με τα εφέ και τα ρε. Μα ναι, φτιάξανε καινούργια. Γιατί κάνανε καινούργιο, ξέρουμε. Ναι, από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί είμαστε εμείς οι ARMY, είναι και οι BTS μας, και είμαστε η ασπίδα τους. Είναι σαν ασπίδα, άμα τα ενώσεις. Ναι, το είδα. Και σχεδίσεις και τον BTS, αν θες. Ό,τι θες κάνεις. Αυτά τα παιδιά. Δεν θα σε εκφυλήσουν. Δεν κατάλαβα όμως γιατί να αλλάξουν λόγο. Για να είναι πιο εύκολο και να το σχεδιάζεις και για να δείξουν πόσο μας αγαπάνε ότι είμαστε μέσα στο λόγο τους. Δεν ξέρω, φίλε, αλλά εγώ είδα μια κακομοίρα τύψη η οποία έχει κάνει τατουάζ εδώ πέρα το παλιό λόγο. Δεν πειράζει, θα κάνει και το καινούργιο στο άλλο χέρι. Και μπορεί. Την άμυρη έκανε τατουάζ τώρα. Λοιπόν, είναι ώρα τώρα να δούμε το βίντεο κλιπ, το MV, το οποίο ακούσαμε ότι δεν έχει καθόλου BTS μέσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ έχω ακούσει το τραγούδι γιατί ήταν cover. Θεωρώντας ότι δεν θα βγάλουν MV, είναι cover. Και. Αλλά το κρατήθηκα. Εγώ δεν κρατήθηκα γιατί δεν ήξερα. Τη Δευτέρα που με το που βγήκε το άκουσα. Τραγικό. Μέσα σε δύο μέρες. 6 ώρα το πρωί να βγάλουν το logo και 1 ώρα το μεσημέρι, με ώρες Ελλάδας πάντα, να βγάλουν το MV. Τραγική. Νομίζω είναι πολύ τραγική. Είναι κλασική big hit. Πού σκοτώνουμε έτσι. Έτσι θα του σκοτώσουμε όλου του άρμι. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινάμε. Αλλά είσαι απαράδεκτη που το είδες. Που το άκουσα. Που το άκουσες, δεν θα σου σκοτήσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, νομίζω πως είναι ώρα να το δούμε. Ναι. And action! Come back. Ξεκινάμε με τον Χόμπι. Δεν θα το κάνεις αυτό, γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει. Εντάξει. Μπορείς στο τέλος. Θυμάσαι την εικόνα που περπατάνε όλο πίσω τον μπούς. Ναι. Μπορεί, wow. Έλα. Δω. Ναι, και εμένα μου άρεσε. Ακόμη τραγούδι όμως το. Έλα ρε, δεν έχει και τους υπότιτλους από κάτω. Ο δικός μου, ψάχνω να ακούσω. Τζάμπα το άκουσα. Πας, για ποιον και εσύ ένας. Έλα ρε, γιατί καταλαβαίνω τι λένε. Δεν θα κάνω το. Απαράζω.
Αχ, κομπελιές. Ωραίο. Τσιγάρα. Και τσιγάρα. Τα ποτά και τα ξενύχια. Και κάποιος που θέλει να γίνει αθλητής. Έλα, έχω μια ελπίδα, ξέρω εγώ, τι θα σου πω. Μου το πει. Να είσαι μου, ναι, δεν εννοώ σε αυτό. Γιατί κάθονται και κολοτρίβεται σε πάτωμα. Εγώ έχω το αίσθημα ότι θα είναι καλύτερο. Ναι, κι εγώ. Όχι τραγικό κακό, απ' την άποψη ότι θα έχω πάλι ένα λόγο να κλάψω. Τουλάχιστον δεν έχει θεωρίες εδώ μέσα και δεν μπορείς. Άμα δεν δεις BTS. Κοίτα, άμα BTS θέλει να σου αποφτώσει το μυαλό, θα βρει τρόπο να σου βγάλει θεωρίες. Καλά, ισχύει αυτό. Πω. Έλα, εδώ θα μπορούσε να έχει ένα χόμπι να χορεύει. Street. Καλά, η αλήθεια είναι ότι γαμίσανε για ακόμα μια φορά. Κάνουμε τη φορή. Συγγνώμη. Μπορεί να πατήσουν πίνι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το σκίσανε το cover. Και όσοι έχουν και βάσει θεωρίες που λένε όπα. What the... Τι! Connection, βλέπεις, big hit. Μεγάλο μυαλό. Γιατί τον έρθει το δέρνει κι άλλο αυτήν η αίμα. Έλα μου, και οι δύο αυτήν την αίμα. Και οι δύο. Έλα, έχω μια ελπίδα. Γράφτε, γράφτε, γράφτε. BTS γράφει. Όντως. Ναι. Να το. Big hit forever, ρε φίλε. Big hit forever. Άι, στο καλό. Αυτός δεν είναι ο μαθητής. Δεν ξέρω, δεν έχω βγάλει. Ελπίζω να μην αυτοκτονήσει. Πού πάει. Wow, ωραίο. Έκπληξη. Έκπληξη. Nice. Come back home. Τέλειο ήταν αυτό. Ήταν το cover από τους COG κάπως λέγονται. Και από πίσω η BTS. Πού λέει ενημερωμένες άρμοι εμείς. Εντάξει, κάτι ενημερώθηκα. Δεν μπορώ να πω το όνομα, το έχω πει άπειρες φορές. Όχι. Τα εντράβλια. Τι είναι αυτό. Νοήρια. Σε. BTS. Αχ, τι ωραίο που είναι το καινούργιο τους λόγο. Παιδιά, είναι υπέροχο το καινούργιο τους λόγο. Υπέροχο, υπέροχο. Τρόπο πειράζει που δεν έβγαλα. Ούτε εγώ. Ακραία φλάκα όμως. Αλλά ήταν ωραίο. Ήταν καλό, αλλά ναι, όλοι οι άρμοι από ό,τι έχω ακούσει έχουν ξενερώσει που δεν ήταν οι BTS μέσα. Και νομίζω και εγώ θα πάρω λίγο την ξενέρα του τον Army και θα την μεταβάσω στο δικό μου σύστημα. Εντάξει, μου άρεσε. Κοίτα, πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι, έπρεπε να κάνω διαφορετικό. Και αφού είναι cover από παλιότερο τραγούδι, ναι. Δεν θα έχει και τόσο νόημα να είναι αυτή μέσα γιατί δεν είναι δικιά του δημιουργία. Αλλά πολύ ωραίο τραγούδι και το. Και το MV. Αμάν πια αυτή η κατάθλιψη. Παντού. Αμάν. Πρέπει όλοι να πεθαίνουν, να φτύνουν αίμα, να τρέχουν. Να τρέχουν κατά κύριο λόγο. Ναι, γιατί έτσι μιλάμε προφανώς. Να δείχνουν πόσο φυσική κατάσταση έχουν. Πρόφανα και αυτό. Και μια γυναίκα μόνη της να χτυπιέται. Ωραίο ήταν όμως. Καλό ήταν. Γυναίκα. Δημιουργικό το. Γενικά ήταν δημιουργικό το βιντεάκι. Mm. Μπορώ να πω συγχαρητήρια στην Big Hit. Κλασικά. Μάλλον είναι τα προεόρτια. Για τα AMV που θα ακολουθήσουν, γιατί είπαν ότι θα συνεργαστούν με ηθοποιούς στα δικά τους τραγούδια, αλλά θα είναι και αυτοί μέσα. Οπότε στα μάλλον... επόμενα. Ναι, στα επόμενα. Οπότε μάλλον μας προετοιμάζουν για το τι θα δούμε. Αλλά υπέροχο το λόγο τους. Ήταν πολύ ατμοσφαιρικό. Γενικότερα και οι πρώτες σκηνές μέσα στο δάσος και έτσι στο τέλος με το γαλαξία. Ναι. Ήταν... Ήταν παράξενο, δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε. Βασικά μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Αλλά δεν νιώθω πως έχω δει άλλα MV των BTS. Ναι. Δεν ξενέρωσα. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εντάξει, εμένα. Εγώ περίμενα να βγάλουν μια κουκούλα και να εμφανιστούν. Αυτό. Μπούμ!
Δεν νομίζω ότι θα βγαίνανε, γιατί το έχω ακούσει ότι δεν θα βγαίνανε. Mm. Αλλά ναι. Και πρέπει να δούμε και τι. Λόλα είναι η στίχη. Ναι, πρέπει. Καλά, πάντα γίνεται αυτό σε όλα τα τραγούδια που έχουμε ακούσει. Ποτέ δεν ξέρω. Μπογκόψι, πτά που ακούγαμε στο sprinting. What is this? What is this? Μπογκόψι, πτά δεν είναι. Μπογκόψι, πτά. Ναι, ναι. Σωστά το λέω. Ναι, ναι. Τουλάχιστον για τέτοιο. Για πρώτη φορά στα χρονικά. Πνίγεται η άλλη. Εύχομαι να σας άρεσε και εύχομαι στα επόμενα να τα σπάσουμε όλα. Όλα όμως. Περιμένω πάνω πότε θα βγάλουν οι βασικά όταν δούμε πάλι τους BTS θα αρχίσουμε να τρελαινόμαστε πάλι. Ακριβώς. Οπότε και αυτά δεν θα πάνε χαμένα. Ναι, θα τα έχουμε και, σήμερα. Και θα χστάζουν τα κλάματα όπως κάνουμε συνήθως. Θα πω για ακόμα μια φορά πόσο μου άρεσε το λόγο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το λόγο. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ούτε το νόημα του τραγουδίου, ούτε το νόημα που αλλάζουν το λόγο τους. Αλλά υγεία πάνω απ' όλα. Τα αλλάζουν γιατί μάλλον μπαίνουν σε μια καινούργια αέρα. Ήταν τα παιδιά πριν, στο προηγούμενο λόγο, και τώρα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μας. Ναι. Οπότε χρειάζεται κάτι πιο επίσημο και σοβαρό. Πάνω από τα 20, οπότε είμαστε μια χαρά. OMG! OMG και τρία λόγια. OMG! Ξανακάντω γιατί κοίταζα το υπερπέρα. Αυτό είναι το reaction video από εμάς. Εύχομαι να σας άρεσε. Είναι λίγο weird το συνέστημα που μας έμεινε. Και πολύ weird βασικά για μένα. Ναι. Απερίγραπτο. Αλλά χωρίς λέξεις. Πολύ χαίρομαι. Ελπίζω να... Thanks for watching! Ξεκαρδιστείτε στα γέλια. Ναι. Γιατί νομίζω είμαστε θεές. Αυτό θα το κόψω σίγουρα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αυτό θα μονταριστεί σίγουρα. Όλα μονταρίζονται. Τζόμπα τα πάμε. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. See ya. See ya. See ya. Annyeong. Annyeong.